Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με έντονους τόνους ανάμεσα στον Πάνο Καμένο και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις με βαρύς χαρακτηρισμούς από την κεντρική επιτροπή του κόμματος στον κυβερνητικό εταίρο, παρά την ήπια στάση που επέλεξε να τηρήσει κατά την ομιλία του ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας ωστόσο μήνυμα προς τον Πάνο Καμένο ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές για την συμφωνία των Πρεσπών. Στην κόντρα εμπλέκεται και ο φιλοκυβερνητικός τύπος, ενώ σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, του κυρίου Νίκου Παπά, στον Νίκο Φίλη, τον πρώην Υπουργό Παιδείας, ο οποίος παρομοίασε λίγο νωρίτερα, όταν μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο, με τον Σαλβίνη. Με ένα νέο tweet απάντησε τώρα ο Πάνος Καμένος στα δημοσιεύματα που τον θέλουν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κερνάει ξύδι εντός εισαγωγικών, λέγοντας ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπουν ισχυρότεροι και ο Αλέξης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, θα κερδίσει. Στο κόκκινο βρίσκεται το θερμόμετρο εντός του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Πάνου Καμένου, όπως φανερώνουν και οι σκληρές απόψεις που ακούστηκαν τα τελευταία 24 ώρα με αποκορύφωμα την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος εναντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αναφέρθηκε μεν ονομαστικά στον Πάνο Καμένο, κατά την ομιλία του όμως ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις στο Σκοπιανό πέρα από τη Συμφωνία των Πρεσπών που έχει υπογραφεί. Αν οι γείτονές μας απορρίψουν αυτή τη συμφωνία μέσα από τις καθόλα σεβαστές προβλεπόμενες από το Σύνταγμά τους διαδικασίες, δεν θα υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις. Η Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια έχει μία πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική που έχει αναβαθμίσει το ρόλο της στην περιοχή, ώστε μαζί με την Κύπρο να αποτελούμε ευρωπαϊκό πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας. Όχι όμως ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Οι τόνοι ωστόσο ανέβηκαν επικίνδυνα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Νίκο Φίλη να δηλώνει: «Δυστυχώς βλέπω ότι ο Καμένος θεωρεί ότι μπορεί να παίξει το παιχνίδι του Σαλβίνη στην Ελλάδα. Θα απογοητευτεί όμως, είναι καρικατούρα». Ο Νίκος Παπάς σχολίασε έπειτα με καυστικό τρόπο τα όσα είπε: «Τα περί Σαλβίνη τα ξεχνάμε. Κάνουμε ότι δεν τα ακούσαμε. Εγώ ως υπουργός δεν συμμετέχω σε κυβέρνηση που συμμετέχει ο Σαλβίνη. Δεν ξέρω αν ο Φίλης αισθάνεται ότι συμμετέχει σε κυβέρνηση με κάποιον Σαλβίνη ή ότι στηρίζει κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει κάποιο Σαλβίνη», είπε, προσθέτοντας ότι η επιλογή του 2015 ήταν αριστερή, δεν ήταν παρέκβαση από την αριστερή κανονικότητα. «Με τον Καμένο συμφωνήσαμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, όχι να γίνουμε ιδεολογικά αδέρφια», ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ενώ άφησε αιχμές κατά της δικαιοσύνης, λέγοντας: «Θα κερδίσουμε τις εκλογές αν βάλουμε κανέναν στη φυλακή». Παράλληλα, κατά του Πάνου Καμένου βάλουν και φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και για το λόγο αυτό άνοιξε μέτωπο ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την εφημερίδα των συντακτών. Μετά την αρχική απάντηση Καμένου, που έβαλε στο στόχαστρό του εκτός από την εφημερίδα και συγκεκριμένες ομάδες εντός του ΣΥΡΙΖΑ που τον πολεμούν, επανήλθε με tweet για να απαντήσει σε δημοσιεύματα που τον τοποθετούσαν στο επικρατείας. Σήμερα, πέραν των φανταστικών διαλόγων από συνομιλία που δεν έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις βάσεις που ήδη υπήρχαν, ξεπερνώντας τα όρια του κατευθυνόμενου δημοσιογραφικού αυνανισμού, με εμφανίζουν στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξίδι και η ΑΝΕΛ θα μπουν με ισχυρότεροι και ο Αλέξης θα νικήσει. Τι είναι αυτό που κάνει τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό να ανέχεται έναν υπουργό του ο οποίος κάνει δική του εξωτερική πολιτική στην υπερδύναμη, καταγγέλει τη δικιά του κυβέρνηση και υβρίζει τους δικούς του συνεργάτες ως διεφθαρμένους? Η Ρένα Δούρου τόνισε στην ομιλία της ότι το 2015 η επιλογή να πάμε με τους ΑΝΕΛ στήθηκε πάνω σε προγραμματική σύγκληση. Ξεκαθαρίσαμε ότι στην εξωτερική πολιτική θα έχουμε άλλες θέσεις από ό,τι στα δημοσιονομικά. Την ίδια ώρα, Δημήτρης Παπαδημούλης είπε πως δεχόμαστε ανηλαιή πόλεμο επί 4 χρόνια και απαιτείται η απόλυτη συσπήρωση να βάλουμε τέλος σε δημόσιες αντιπαραθέσεις στελεχών μας που κάνει αντιπάλους να μιλάνε για συντροφικά μαχαιρώματα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη γειτονική χώρα. Αύριο λοιπόν ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής των Σκοπίων η συζήτηση της πρότασης που έχει καταθέσει η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάιφ σχετικά με την έναρξη των διαδικασιών για την αλλαγή του συντάγματος της χώρας. Η συζήτηση στην Ολομέλεια σε αυτή την πρώτη φάση της διαδικασίας θα διαρκέσει μέχρι 10 ημέρες και θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία, η οποία θα αφορά αποκλειστικά το αν θα προχωρήσει η διαδικασία τροποποίησης του συντάγματος με βάση τις κατευθύνσεις
που περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης, κατευθύνσεις βέβαια οι οποίες πηγάζουν καθαρά από την Συμφωνία των Πρεσπών με την Ελλάδα. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται πλειοψηφία 2 τρίτων, 80 δηλαδή, από τους 140 βουλευτές της Βουλής, ώστε η διαδικασία τροποποίησης του συντάγματος να περάσει στα επόμενα στάδια που προβλέπει και ο κανονισμός της Βουλής. Από αυτήν την άποψη, η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια είναι αυτή που θα κρίνει αν η κυβέρνηση μπορέσει να εξασφαλίσει τελικά τη στήριξη κάποιων βουλευτών της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι ο Ζόραν Ζάιφ είχε δώσει ούτως ή άλλως ένα τελεσίγραφο μέχρι και τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Μέχρι τις 10 δηλαδή του μήνα, ότι σε περίπτωση ότι θα ορίσει τα επόμενα βήματά του, σε περίπτωση δηλαδή που δεν βρει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, που πρέπει ουσιαστικά να δλύσει από την αντιπολίτευση, να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές. Αν αυτό λοιπόν δεν συμβεί, αν δεν βρει τους βουλευτές που χρειάζεται για να εξασφαλίσει τη στήριξη δηλαδή κάποιον από την αντιπολίτευση, τότε θα ακολουθήσει η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών πιθανότατα για τις 2 ή για τις 9 Δεκεμβρίου. Η πρόταση της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάιφ για αλλαγή του συντάγματος φέρεται να υποστηρίζεται από 72 βουλευτές και χρειάζεται η συγκατάθεση 8 βουλευτών ακόμη του αντιπολιτευόμενου συνασπισμού, του οποίου ηγείται το ΒΕΜΡΟ, το οποίο διαθέτει 48 έδρες στη Σκοπιανή Βουλή. Ο αρχηγός του ΒΕΜΡΟ, ο Χρίστιαν Μιτσκότσκι, έχει αναφέρει επανειλημμένως στις τελευταίες ημέρες ότι κανείς βουλευτής του κόμματός του δεν θα υποστηρίξει τροποποίηση του συντάγματος που οδηγεί σε αλλαγή της ονομασίας της χώρας. Την ίδια ώρα, μοναδική ευκαιρία συμφιλίωση στην νότιο-ανατολική Ευρώπη χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών η ύπατη εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη. Μένει λοιπόν να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η διαδικασία που ξεκινά αύριο στο Σκοπιανό Κοινοβούλιο και κατά πόσον όντω θα καταφέρει ο Ζόραν Ζάεφ, αν δεν το έχει ήδη καταφέρει βέβαια μέχρι αυτή την ώρα, γιατί πληροφορίε συγκεκριμένε δεν υπάρχουν και για αυτό το ζήτημα. Αν θα καταφέρει λοιπόν, αν έχει καταφέρει να βρει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για στήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή αν θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές για να επιδιώξει στη συνέχεια με τη νέα Βουλή να περάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλάζουμε θέμα. Το σχέδιο προϋπολογισμού θα καταθέσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αύριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται βέβαια είναι το τι πρόκειται να συμβεί με το μείζον θέμα των συντάξεων. Σύμφωνα λοιπόν με κυβερνητικό αξιωματούχο, αναμένεται να κατατεθεί με τα δύο σενάρια, με και χωρίς δηλαδή τις περικοπές, όπως ακριβώς κατατέθηκε και το προσχέδιο στην Ελληνική Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά με μεγαλύτερη σαφήνεια, όπως διευκρίνησε ο κυβερνητικός αξιωματούχος, αυτή τη φορά το θέμα, η επιθυμία αυτή της κυβέρνησης. Όλα από εκεί και πέρα θα κριθούν στις Βρυξέλλες, αλλά και στο Βερολίνο, το Βερολίνο του οποίου τα μηνύματα τον τελευταίο καιρό είναι αμφίσιμα, ενώ μήνυμα στο Eurogroup να δείξει ευελιξία για το συγκεκριμένο θέμα έστειλε ο πρώην επικεφαλής του, ο κύριος, ο γνωστός μας Γερούν Ντάισεμπλουμ, τονίζοντας ότι η ελληνική πλευρά έχει δίκιο που επιμένει στο να μην γίνουν οι περικοπές, καθώς όντως, όπως λέει, το συγκεκριμένο μέτρο δείχνει ότι δεν είναι διαρθρωτικό. Με δύο σενάρια, όπως κατατέθηκε και στη Βουλή, θα σταλεί από την Αθήνα στην Κομισιόν το σχέδιο του προϋπολογισμού, με την κυβέρνηση να ευελπιστεί να αποσπάσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτροπή της περικοπής των συντάξεων από την πρωτοχρονιά βάση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως είπε κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος στο περιθώριο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στο σχέδιο που θα σταλεί στις Βρυξέλλες θα καταγράφεται η σαφής πρόθεση της κυβέρνησης να μην περικοπούν οι συντάξεις και το σχέδιο θα είναι σαφέστερο από το προσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Το μήνυμα είχε στείλει από το Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στην ομιλία του είχε πει ότι το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται στις 21 Νοεμβρίου στη Βουλή δεν θα περιλαμβάνει άλλα μέτρα παρά μόνο αντίμετρα. Όλα πλέον θα κριθούν στις Βρυξέλλες αλλά και στο Βερολίνο, που το τελευταίο διάστημα έχει στείλει αντιφατικά μηνύματα αναφορικά με τις προθέσεις του στο θέμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι μπορούν και να αποτραπούν οι μειώσεις και να εφαρμοστεί μεγάλο μέρος των αντιμέτρων, δεδομένου ότι από τις προβολές του οικονομικού επιτελείου προκύπτει επαρκής δημοσιονομικός χώρος, ενώ οι Ευρωπαίοι ζητούν αποδείξεις για την διατήρηση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια. Οι τεχνοκράτες των Βρυξελών θα μελετήσουν το σχέδιο προϋπολογισμού που θα στείλει η Αθήνα και στο Eurogroup στις 5 Νοεμβρίου αναμένεται να δοθεί το στίγμα των προθέσεων των Ευρωπαίων εταίρων, ενώ η έκθεση της Κομισιόν για όλα τα κράτη-μέλη αναμένεται γύρω στα μέσα Νοέμβρη. Ως τελευταίο ορόσημο για τις σχετικές αποφάσεις φαντάζει το Eurogroup στις 3 Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι λίγες μέρες αργότερα, λόγω και των εορτών, θα πρέπει να πιστωθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου.
στις οποίες με τα σημερινά δεδομένα θα τεθεί για πρώτη φορά σε εφαρμογή η περικοπή έως 18% βάσει του νόμου Κατρούγκαλου. Τις Βρυξέλλες ως πρωταγωνιστή για τις τελικές αποφάσεις υπέδειξαν στις συναντήσεις τους με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, η Κριστίν Λαγκάρτ και ο Πολ Τόμσεν, τονίζοντας όμως τον Υπουργό Οικονομικών ότι αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα από την ελληνική κυβέρνηση είναι ο επαρκής δημοσιονομικός χώρος για τη λήψη μέτρων κοινωνικής πολιτικής, ουσιαστικά καλώντας την Αθήνα για να έχει μόνιμο αποτέλεσμα να προχωρήσει στην περικοπή των συντάξεων. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει δύο υπουργούς εξωτερικών, δύο αρχηγούς και δύο προϋπολογισμούς, τόνισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγιανάκης. Αυτή η κυβέρνηση είναι η μπάντα που παίζει τα πάντα και θα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει στην εξουσία, συμπλήρωσε. Στο θέμα των συντάξεων αναφέρθηκε και ο πρώην επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισεμπλουμ, στο blog του, λέγοντας ότι έχει δίκιο η Αθήνα που ζητά να μην γίνουν οι συμφωνημένες περικοπές. Μάλιστα, προτρέπει το Eurogroup να δείξει ευελιξία απέναντι στη χώρα μας και να ασχοληθεί περισσότερο με άλλα συνταξιοδοτικά συστήματα, όπως εκείνο της Γερμανίας. Η Ελλάδα έχει κάνει, λέει, πολλά προκειμένου να γίνει βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι έχουν κλείσει παρακάμψεις για πρόωρη συνταξιοδότηση, ότι η θεσμοθετημένη ηλικία συνταξιοδότησης θα πάει στα 76 και πως έχουν καταργηθεί σταδιακά επιδόματα όπως το ΕΚΑΣ. Και παραδέχεται ο Ντάισεμπλουμ ότι οι Έλληνες έχουν ένα δίκιο ότι το μέτρο δεν έχει διαρθρωτικό αντίκτυπο. Το κλειδί, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η καλύτερη ίσπραξη φόρων με μια ανακάμπτουσα οικονομία. Θα παραμείνουμε στην οικονομική επικαιρότητα, καθώς λεπτομέρειες απομένουν σύμφωνα με πληροφορίες ώστε να τεθούν σε ισχύ οι υπουργικές αποφάσεις για διαγραφή παλαιών οφειλών ασφαλισμένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η διαδικασία αναμένεται να είναι με απλά βήματα και προϋποθέσεις, ενώ η υποβολή της αίτησης από την πλευρά του οφειλέτη θα παγώνει αυτόματα και τα αναγκαστικά μέτρα που επιβάλλει το ΚΕΑΟ, το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, μέχρι να ολοκληρωθεί η καθάριση αυτών των αμφισβητούμενων χρεών. Με λίγα βήματα και απλές προϋποθέσεις μπαίνει σε τροχιά η πολύ αναμενόμενη διαγραφή παλαιών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει το Έθνος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι υπουργικές αποφάσεις για τις πρώτες τρεις κατηγορίες οφειλετών, για τις οποίες ομόφωνα απεφάνθη το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, έχουν ολοκληρωθεί και για την έκδοσή τους απομένουν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το μηχανογραφικό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων. Με την υποβολή της αίτησης από τον οφειλέτη, το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών θα παγώνει τα αναγκαστικά μέτρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση των αμφισβητούμενων χρεών. Οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις κωδικοποιούν τις ευεργετικές ρυθμίσεις της πρόσφατης διάταξης νόμου και κόβουν τον γόρδιο δεσμό των αμφισβητούμενων χρεών για δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους. Η διαδικασία πιλότος που τίθεται σε εφαρμογή θα διαγράφει οφειλές για τις οποίες υπάρχει εύλογη αμφιβολία όχι μόνο για την κύρια ασφάλιση, αλλά και για την επικουρική και την πρόνοια και το εφάπαξ. Οι υπουργικές αποφάσεις ορίζουν οι τρεις πρώτες κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των βεβαιωμένων και μη οφειλών τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο για το χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου του 2016 και την απαλλαγή από πρόσθετα τέλη, τόκους, προς αυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις. Υπάγονται λοιπόν νέοι ασφαλισμένοι ΙΚΑΟΑΕ που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 1993 και μετά σε περίπτωση πολυαπασχόλησης. Προϋπόθεση υπαγωγής είναι η πλήρης πραγματική ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλον πρώην ασφαλιστικό φορέα. Οι μισθωτοί με μπλοκάκια απαλλάσσονται από τον ΟΑΕ, αλλά έπρεπε να επιλέξουν τον ασφαλιστικό τους φορέα με δήλωσή τους μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης. Για τους μικροεπαγγελματίες, καλύπτονται όσοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕ και του πρώην ΟΓΑ λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής είναι η πλήρης πραγματική ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης και η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται διαγραφή τελών. Τρίτη κατηγορία, ΟΑΕ ΤΣΕΠΕΑΘ. Υπάγονται δημοσιογράφοι, παλαιοί ασφαλισμένοι που είχαν πρωτοασφαλιστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 1992, προερχόμενοι από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ που διατηρούσαν παράλληλα δελτίο παροχής υπηρεσιών για δημοσιογραφικές υπηρεσίες και εξαιτίας αυτού κρίθηκαν υπακταίοι στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕ. Προϋποθέσεις υπαγωγής είναι η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα και η πλήρης πραγματική ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται διαγραφή οφειλών.
Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένας δύσκολος χειμώνας φαίνεται ότι βρίσκεται μπροστά μας όσον αφορά τα νοικοκυριά και τον τρόπο για να ζεσταθούν, καθώς το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο κάνει πρεμιέρα αύριο στην αγορά, αναμένεται να κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πάμε να συνδεθούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών, τον κύριο Μιχάλη Τσιφάκη. Καλησπέρα, κύριε Τσιφάκη. Καλησπέρα σας. Προκειμένου να μας πείτε αρχικά ποια είναι η εκτίμησή σας για τον τρόπο που θα κυμανθούν οι τιμές από αύριο. Ξέρουμε ήδη, κύριε Τσιφάκη, από τους πρατηριούχους ότι υπάρχουν αυτοί που ήδη έχουν κάνει κάποια αναγνωριστικά τηλεφωνήματα ως προς το ποιες θα είναι οι τιμές, πώς θα κινηθούν κλπ. Παραγγελίες πάντως για την ώρα δεν έχει λάβει κανένας από ό,τι μας είπαν. Ναι, πραγματικά η τιμή του πετρελαίου θέρμασης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, θα είναι φωτιά. Δηλαδή θα κυμανθεί η τιμή γύρω στο 1,14. Και πάνω. Και αυτό για τα αστικά κέντρα μιλούμε. Για τα αστικά κέντρα, γιατί αν πάμε στην υπηρετική Ελλάδα... Και στην νησιωτική, δε. Και στα νησιά, βεβαίως, ναι. Εκεί λοιπόν θα δούμε άλλα νούμερα, πολύ πιο πάνω. Εκεί μιλούν μέχρι και για 1,30, ακόμη και για 1,30 ενδεχομένως. 1,30 και τα νησιά, ναι. Λοιπόν, κοιτάτε... Πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, η τιμή κυμανόταν γύρω στα 94 λεπτά. Άρα λοιπόν, τώρα έχουμε μια αυξημένη τιμή, κατά πολύ αυξημένη τιμή. Μιλάμε για 20 λεπτά επάνω 20 και, λεπτά, και 20 λεπτά. Από 20 λεπτά και πάνω. Και σε μια περίοδο, έτσι, που οι μισθοί και οι συντάξεις βρίσκονται στο πάτωμα και οι τιμές στο ταβάνι. Και λοιπόν, η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων στα τάρταρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχουν τυναχτεί στον αέρα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Ασφαλώς. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό φάνηκε, κύριε Τσιφάκη μου, και από το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των φορολογουμένων που δεν κατάφερε να πληρώσει το φόρο εισοδήματος τον Αύγουστο. Ακριβώς. Κοιτάτε, κύριε Σαρή, 4,5 εκατομμύρια αφημί χρωστά στην εφορία και στο δημόσιο γενικότερα. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν συζητάμε για τράπεζες, έτσι, για ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς τη ΔΕΗ κλπ. Άρα λοιπόν, τα νοικοκυριά έχουν γονατίσει και ουέ και αλίμονο εάν έχουμε και βαρύ χειμώνα. Άρα λοιπόν, και εκεί σκέπτει ο καταναλωτής και λέει, τι να κάνω. Να χρησιμοποιήσω ηλεκτρικό ρεύμα, και αυτό φωτιά είναι. Ασφαλώς. Ανάκριβη τιμή του. Ακόμη και τα καυσόξυλα, μιλούμε για 10-15% πάνω ότι θα είναι η τιμή, ακόμη και στα καυσόξυλα φέτος. Δηλαδή, πώς το ένα συμπαρασύρει το άλλο, είναι πραγματικά απορίας άξιο, κύριε Τσιφάκη. Ναι, κοιτάτε, αυτές είναι οι παρενέργειες της αγοράς. Άρα λοιπόν, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Τι σημαίνει τώρα αυτό για τον καταναλωτή? Ο καταναλωτής θα βρει μορφές, εναλλακτικές μορφές θέρμασης. Οι περισσότεροι κάνουν χρήση τζακιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τα γνωρίζουμε. Και τις παρενέργειες με ό,τι και είναι τα τζακιά. Και στο περιβάλλον, αλλά και για τους ίδιους τους ανθρώπους. Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάτε, εγώ πιστεύω θα περιοριστούν οι αγορές. Οι αγορές, κύριε Σαρή, θα γίνουν με το σταγονόμετρο για όσους δύναται να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμασης. Και εκεί, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό που φωνάζει και η αγορά τόσα χρόνια τώρα, γιατί είναι τόσο μεγάλος ο ειδικός φόρος. Εμείς δεν φωνάζουμε, κύριε Σαρή. Ασφαλώς. Εσείς είστε κομμάτι της αγοράς, ούτως ή άλλως, κύριε Τσιφάκη. Εμείς είμαστε οι δέκτες των προβλημάτων του καταναλωτή. Ο καταναλωτής λοιπόν σου λέει, κύριε, ας μειωθεί η τιμή. Κάτι πρέπει να γίνει. Ας κάνει λίγο πίσω η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, με 1,24% ΦΠΑ και με ένα αντίστοιχο περίπου ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορείς από εκεί πέρα. Δηλαδή, όλα πηγαίνουν στο κράτος. Ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή όμως η θέρμανση είναι ανάγκη, δεν είναι είδος πολυτελείας. Ακριβώς. Προφανώς λοιπόν θα διαφεύγει αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, στους ειδήνοντες. Αλλά πέρα από αυτό όμως, θα τη βρει την άκρη ο καταναλωτής. Θα τη βρει υπό την έννοια ότι εφόσον δεν είναι αντικοδομικά να παραγγείλει είτε πετρέλαιο θέρμασης, μα είτε να κάνει και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, πιστεύω λοιπόν ότι είτε με ξυλόσωμπες είτε θα κοιτάξει την πιο συμφέρουσα κατάσταση. Και βέβαια τυχεροί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν φυσικό αέριο, έτσι.
Λοιπόν, το οποίο και αυτό, και αυτό έχει ανέβει. Και αυτό έχει ανέβει, κύριε Τσιπάκη. Όλα έχουν ανέβει, αλλά ακούστε, κύριε Σαρή, όλα έχουν ανέβει. Βεβαίως έχουν ανέβει. Το θέμα ποιο είναι, ότι θα κοιτάξουν το καλύτερο χειρότερο. Από τα χειρότερα, δηλαδή το από τις πιο ακριβές τιμές στη χαμηλότερη. Mm-hmm. Δηλαδή την κάθε μορφή, αν πραγματικά στοιχίζει λιγότερο η σόμπα υγραερίου, θα κάνει χρήση σόμπας υγραερίου. Αυτό το αν πραγματικά που είπατε είναι σημαντικό όμως, γιατί πολλές φορές νομίζω ότι αρκετοί συμπολίτες μας, το βλέπουμε από το περίγυρό μας, παρασύρονται από κάποιες διαφημίσεις, από κάποια έντυπα σε ηλεκτρικών ειδών κλπ. Και αγοράζουν μια συσκευή νομίζοντας ότι θα τους βγει οικονομικότερα και στη συνέχεια το μετανιώνουν. Αυτό που λέτε ισχύει. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο κόσμος, ας μου τραπεί η έκφραση, δεν τρώει κοτόχορτο. Mm-hmm. Γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται. Σας λέω λοιπόν, την πιο φθηνή λύση θα εκμεταλλευτεί ο Έλληνας καταναλωτής. Γιατί τουλάχιστον τώρα τόσα χρόνια, 7 χρόνια μνημονίων, έχει αφυπνιστεί και γνωρίζει τι πρέπει να κάνει καλύτερο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα της τιμής και εγώ σας λέω ότι κάποιοι δύναται να παραγγείλουν, έτσι, mm-hmm. έστω από το σταγονόμετρο. Εκεί υπάρχει το άλλο άγχος. Θα πάρω την ποσότητα που έχω παραγγείλει ή θα με κλέψουν ή θα πάρω λιγότερη. Και εκεί τι μπορούμε να συμβουλέψουμε έτσι επιγραμματικά, κύριε Τσιφάκη μου, έτσι για να μην την πατήσουμε κατά το κοινό λεγόμενο. Καταρχάς, πιστεύω ότι οι φίλοι που μας ακούνε και όχι μόνο, θα γνωρίζουν ότι πρέπει να γίνει ογκομέτρηση της δεξαμενής. Mm-hmm. Πολλαπλασιασμός, ύψος πλάτος, μήκος. Λοιπόν, το γνώμονο αυτό μας βγάζει τα λίτρα, έτσι τα κυβικά που αντιστοιχούν σε λίτρα, και από εκεί πέρα πάει μόνο του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειδικές γνώσεις. Η βέργα να μετρήσουμε πόσα εκατοστά ύψος υπάρχει πριν παραλάβουμε το πετρέλαιο. Και να ξέρουμε κάθε πόντος ουσιαστικά σε τι ποσότητα πετρελαίου αντιστοιχεί. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά με το δικό μας μέτρο. Όχι με το, όχι, βέβαια, με το ρολόι του βιτιοφόρου, ούτε με το εξωτερικό, έτσι, αν υπάρχει αυτό, εξωτερική ένδειξη. Ούτε ο μετρητής του βιτιοφόρου. Καλά το είπατε. Λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν, θα πω το εξής. Ότι ας έχει τα μάτια του ο καταναλωτής 114, αυτά πρέπει, δηλαδή το ύψος της δεξαμενής πρέπει να αναγράφεται στο φύλλο που θα παραλάβει τις απόδειξες, εννοώ, από τον υπεύθυνο του βιτιοφόρου. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε, αγαπητέ κύριε Σαρή, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο πω, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει χρώμα πράσινο. Σωστό, και δεν μπορεί να υπάρξουν τίποτα επιτίδη. Mm-hmm. Επίσης, όπως είπα, αν υπάρχει αμφισβήτηση για την ποσότητα του πετρελαίου, υπογράφει ο καταναλωτής σύμφωνα με αγορονομική διάταξη την ένδειξη με επιφύλαξη και πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και Εμπορίου στο 1520. Λοιπόν, όπως και να έχει, πιστεύω ότι πρέπει να. Οι καταναλωτές έχουν αφυπνιστεί, αλλά καλό είναι αφενός μεν να έχουν τα μάτια τους, όπως είπα, 114, και απ' την άλλη η κυβέρνηση οφείλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Βέβαια. Και παύλα, δεν πάει άλλο. Σωστή έρευνα αυτό που λέτε πάντα εντωμεταξύ, κύριε Τσιφάκη μου, στην αγορά και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται, ακόμη και αν αποφασίσει ότι θα πάρει πετρέλαιο θέρμανσης, οποιαδήποτε ποσότητα. Σωστή έρευνα και εκεί, αυτό που πάντα φωνάζετε. Ακούστε, βεβαίως, και όχι μόνο σωστή έρευνα, επισταμένη έρευνα. Mm-hmm. Λοιπόν, και βεβαίως εδώ θα πρέπει, πιστεύω ότι οι καταναλωτές, όπως είπα, το ψάχνουν πάρα πολύ καλά. Ψάχνουν και τη φήμη του πρατηρίου. Σωστό. Υπάρχουν διάφορα πρατήρια οι οποίοι, το ψάχνει ο καταναλωτής και επιβραβεύει αυτούς οι οποίοι πουλάνε σε καλή τιμή. Και εννοείται καλή τιμή, μπορεί να πετύχει ο καταναλωτής, κύριε Σαρή, εάν μιλάμε για αρκετά λίτρα, έτσι. Mm-hmm. Σωστό. Εάν, άλλο λοιπόν το να πάρει μια πολυκατοικία να πάρει ένα 1000 λίτρα. Και ένα τόνο είναι 1200 λίτρα, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, και αν να πάρει τώρα 100-150-200 λίτρα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι και εμείς ξεχνάμε ότι οι πολυκατοικίες δείχνουν κόκκινη κάρτα στο πετρέλαιο, έτσι. Στη συγκεντρική θέρμαση, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούν να τα βρούνε. Είναι αυτό το σύνηθες πρόβλημα των τελευταίων ετών. Δεν μπορούν να τα βρουν όλοι μεταξύ τους. Το οποίο αντί για να βγαίνεται, συνεχώς οξύνεται, αγαπητέ κύριε Σαρή. Ως εκ τούτου λοιπόν, και όπως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στην παραλαβή,
Και βεβαίως ας κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και οι πρακτηριούχοι να ρίξουν τις τιμές, έτσι, γιατί όπως είπα προηγούμενα, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι αναγκαίο αγαθό και δεν είναι είδος πολυτελείας. Και μακάρι να μην έχουμε βαρύ χειμώνα, κύριε Τσιφάκη μου. Α, βέβαια, έχουμε να περιμένουμε και το επίδομα θέρμανσης, να δούμε όταν υπογραφεί η σχετική απόφαση. Αυτό πρέπει να απογραφεί. Κάθε χρόνο ούτως ή άλλως αυξάνονται τα κριτήρια, μειώνονται οι δικαιούχοι. Ακούστε, και αυτό και πότε και πώς θα τα πάρουν και πώς θα τα προλάβουν. Έτσι λένε από 80 ευρώ έως 300 ευρώ. Και από τη μία είναι το πόσα χρήματα θα λάβουν για το επίδομα αυτό και πότε θα τα λάβουν. Μάλιστα. Θα πληρωθούν. Κύριε Τσιφάκη. Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι να έχουμε καλό χειμώνα τουλάχιστον. Καλό χειμώνα να έχουμε και ας είμαστε προσεκτικοί βάσει όλων αυτών που μας είπατε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εμείς να προχωρήσουμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, περνώντας στο εξωτερικό μας δελτίο. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πάστορα Μπράνσον στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την σύζυγό του Νορίν προσγειώθηκε στη βάση Άντριους και ακολούθως ο πάστορας μετέβει στον Λευκό Οίκο κατευθείαν, όπου συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε μπροστά στις κάμερες για τον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας να του δίνει ο Θεός υπερφυσική σοφία. Ο πλανητάρχης ευχαρίστησε εκ νέου και τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος όμως από την πλευρά του είπε ότι η απόφαση απελευθέρωση ήταν ανήκει απλά στην ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη. Lord God, I ask that you pour out your Holy Spirit on President Trump, that you give him supernatural wisdom to accomplish all the plans you have for this country and for him. I ask that you give him wisdom in how to lead this country. Ο Αμερικανός πάστορας Άντριου Μπράνσον έφτασε στην Ουάσιγκτον και μεταφέρθηκε στο Λευκό Οίκο, όπου γονατισμένος προσευχήθηκε για τον Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντας τον για την απελευθέρωση του. Turkish prison to the White House in 24 hours. We especially want to thank the administration. You really fought for us. Unusually so, for the time you took office, I know that you've been engaged. Μετά από την προσευχή της συζύγου του πάστορα Μπράνσον, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν χάνει την ευκαιρία να δώσει ένα ακόμη show για τις κάμερες. I just want to pray that the spirit of the Lord will rest on the president, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and fear of the Lord. Amen. Thank you very much, Carrie. Could I ask you one question? Yes. Who did you vote for? I knew the answer. I knew the answer. I would like to say I sent in an absentee ballot from prison. That's right. Ο πάστορας που έφερε στα όρια του στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από μια σύντομη στάση στη Γερμανία, όπου φίλησε την Αμερικανική σημαία στο αεροδρόμιο. Ο Τραμπ διέψευσε τα σενάρια μυστικής συμφωνίας με την Τουρκία για την απελευθέρωσή του, ωστόσο ευχαρίστησε τον Ταγί Περντογάν. I want to thank President Erdogan, Turkey. He was terrific. They all worked together. Wasn't easy. Was it easy? That one wasn't easy. Η Άγκυρα πάντως ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση απελευθέρωση του πάστορα ήταν της ανεξάρτητης τουρκικής δικαιοσύνης. Biz hep şunu söyledik, böyle yaptırımlarla ya da tehditlerle bu işler çözmez. Bu işi kim çözer? Yargı çözer. Zaten 12 Ekim'de davası var. İşte mahkemede de deliller, şahitler değerlendirildi. Mahkemede neticede suçlu buldu ve 3 sene 1 ay yanlış hatırlamıyorsam bir ceza verdi. Buna herkesin saygı duyması gerekiyor. Και ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν διαβεβαίωσε επίσης ότι η τουρκική δικαιοσύνη έλαβε την απόφασή της ανεξάρτητα, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στον Τραμπ που τον ευχαρίστησε νωρίτερα επειδή συνέβαλε, όπως είπε, σε αυτήν την ευτυχή εξέλιξη. Στην Τουρκία να πάμε τώρα και στο τραγικό θάνατο που βρήκαν σε τροχαίο δυστύχημα 23 μετανάστες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ανάμεσα στους οποίους και μικρά παιδιά, όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στη Σμύρνη, πέφτοντας μέσα σε αρδευτικό κανάλι. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, το φορτηγό έφυγε από το δρόμο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ κατευθυνόταν από το Αιδίνη στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Μεντερές, με το φορτηγό να φεύγει από το δρόμο και να πέφτει με ορμή μέσα στο αρδευτικό κανάλι, στον αέρα. Κυριολεκτικά πετάχθηκαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν πίσω και δυστυχώς καταπλακώθηκαν πολλοί από αυτούς.
Σοβαρά τραυματίες είναι 13 συνολικά, ανάμεσα στους τραυματίες και ο οδηγός του φορτηγού, τον οποίο μάλιστα οι τουρκικές αρχές αναμένουν για να ανακρίνουν. Και πληροφορίες τώρα που επικαλείται η Χουριέτ αναφέρουν ότι οι μετανάστες κατευθύνονταν σε λιμάνι προκειμένου από εκεί να περάσουν στη Σάμο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.